Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Με βάση το είπατε πριν, είπατε για την αμαρτία. Ο κύριο Τσεγκορή είχε πει, επειδή είχα διαβάσει κάποια βιβλία του, είχε πει ότι το αντίθετο της αμαρτίας είναι, δεν είναι η αρετή, αλλά είναι η πίστη. Θέλω να σε ρωτήσω, Ωραία. κατά πόσο, τι σημαίνει όμως να πιστεύω στο Θεό, γιατί ακούμε διάφορα. Άλλοι λένε πιστεύω με τον δικό μου τρόπο, δεν πηγαίνω την Κυριακή, δεν εξομολογούμε, αλλά πιστεύω. Άλλος λέει πιστεύω σημαίνει να μετέχεις απαραίτητα στα μυστήρια. Τελικά, ποια είναι η απάντηση, τι σημαίνει πιστεύω, ας πούμε, στο Θεό. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Πιστεύω σε έναν ερωτευμένο. Τίποτα άλλο. Πιστεύω σημαίνει είμαι ερωτευμένο. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει. Και η έννοια της πίστης μόνο στον έρωτα σώζεται. Όταν είσαι ερωτευμένος με μια ή με έναν, διανοείσαι ποτέ να τον παρατήσεις, να πιστήσεις σε αυτόν. Διανοείσαι όταν είσαι ερωτευμένος. Σου περνάει ποτέ από την ιδέα έστω. Ποτέ. Ούτε σαν ιδέα. Όταν είσαι ερωτευμένος. Τι με κοιτάτε σαν... Αλλά όταν είσαι ερωτευμένος. Λέγε, πάτερ μου. Διανοείσαι ποτέ όταν είσαι ερωτευμένος κάποιον να τον παρατήσεις. Έτσι. Όχι. Δεν είπα παντρεμένος. Ερωτευμένος είπα. Εκτός αν συνδυάζονται και τα δύο, γιατί γίνεται και αυτό. Λέμε το. Όλα γίνονται θεωρητικά τουλάχιστον. Ναι. Και στην πράξη καμιά φορά. Εγώ όλους που συνάντησα τους αυθεντικά πιστούς, όλοι ερωτευμένοι ήτανε. Και το λέγανε και έτσι κιόλας. Απλώς πώς φτάνει κάποιος σε αυτό το επίπεδο να Α, ρωτευτεί απλό είναι, όμως. το λέει ο Πλάτων, από ένδυα μεγάλη και από διέξοδο προσωπικό. Άμα έχει αυταρέσκεια και μεγάλη, δεν μπορεί να ερωτευτεί. Δεν ερωτεύεται κανείς που είναι πολύ αυτάρεσκος. Μπα. Γι' αυτό και ο Καζανόβας δεν είχε ποτέ ζήσει ερωτική εμπειρία. Ο Καζανόβας. Δεν ήξερε τι είναι καν ο έρωτας ο περιμένος. Αυτός. Γιατί ο έρωτας είναι... Δεν βιώνεται με τέτοιες προϋποθέσεις αυταρέσκειας. Και βλέπετε τον Άγιο Μάξιμο λέει ακριβώς αυτό. Ή θα είσαι αυτάρεσκος λέει, ή θα είσαι φιλάδελφος. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να είσαι και αυτάρεσκος και φιλάδελφος. Τώρα, στο σημερινό έρωτα προσπαθούν την αυταρέσκεια να την εισάγουν μέσα στην ερωτική κατάσταση. Και πώς το εξοντώνει τη φιλαρέσκη. Θα την εξοντώσει ο άλλος. Άρα πρέπει να το επιτρέψει απλά. Κοίταξε, σήμερα γίνεται ετεροθεραπεία. Ο καθένας μαδάει τον άλλον. Αυτό είναι το καλό. Και αφού τον μαδίζει για τα καλά, έχει two options μετά. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να επιχειρήσεις με ένα άλλο πρόσωπο το υπόλοιπο του μαθήματος. Είναι πρώτο ο Θεός ερωτευμένος μαζί μας. Ξέρετε, ο Θεός είναι πιστός σε εμάς. Παραμένει πιστός. Το γεγονός ότι μέσα στα χάλια μου, μέσα στις δυσκολίες μου, μέσα στις ανοησίες μου, μέσα στα πέμπτα γενέλα μου, ο Θεός είναι παρόν. Και όταν από Κύριε λέει είναι εκεί. Τι σημαίνει, είναι μια ερωτική πιστότητα. Έτσι το καταλαβαίνω ο πατέρας, θα τον κοβάσει αυτό. Είναι παρόν εκεί. Σημαίνει πάντα αποδίδω, ουσιαστικά είναι αντέρος με την πλατωνική ορολογία. Είναι αντέρος ο δικός μου. Εγώ αντερωτεύομαι, δε. Αυτός λέει αυτού μηνύει τον πόθον, λέει ο Καβάσιλας. Και κάνει μια σειρά απονοησίες, λέει ο Καβάσιλας. Γι' αυτό. Και μου λέει διάφορα περίεργα πράγματα, τι θες από μένα, εγώ είμαι τα πάντα για σένα. Θες τροφή, θες σκέπασμα, θες βοβές, δεν λέει. Θέλεις ζεστασιά, θέλεις κρύο, θέλεις αγάπη, θέλεις υποστήριξη, θες αυτό, θέλεις εκείνο, θες εκείνο, εγώ, τα πάντα. Τα πάντα για σένα και τροφή εγώ για σένα και δρόμος για σένα και οδός και θα σε πάρει και στον νόμο του και ο στόχος ταυτόχρονα. Και λέει αυτό το φοβερό, ναι, αν βλέπετε λέει, τούτο σε στείλει το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων. Ακούστε πώς μιλάνε οι Άγιοι. Εγώ δεν βρήκα κανέναν Άγιο που να μιλάει με άλλη γλώσσα και στα βιβλία και στην πράξη. Και γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι credible, είναι αξιόπιστος. Μόνο γι' αυτό, για κανέναν άλλο λόγο, που να πάρει ευχή για κανένα λόγο. Ούτε αιώνια κόλαση, ούτε αιώνια, τι θα πει αιώνια κόλαση.
Αιώνια κόλαση είναι ότι δεν θέλω να μάθω να αγαπώ. Αυτό είναι η κόλαση. Δεν κολλάζει ο Θεός. Είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας αυτή. Εγώ, εμείς τα λέμε άλλα. Θεός ου κολλάζει. Έτσι δεν είναι, δαμασκηνός. Κόλαση γαριστεί του Θεού με δεξία. Και ρίχνει όλο το βάρος σε σένα. Δηλαδή εσύ δεν μετέχεις. Δεν θες να μετάσχεις. Αυτό απασχολήσει. Όπως λέω σε μια ομιλία μου. Πολύ είχα την βγάλει στο αυτό με τι τίτλο. Λέω αυτοαπόσυρση. Την έχετε δει αυτοαπόσυρση. Ο πλούσιος αυτό αποσύρεται. Αυτό κάνουμε και εμείς. Αυτό αποσυρώμαστε και νομίζουμε ότι. Καταλάβετε. Και δεν υπάρχει στην αυταρέσκεια πλέον έρος. Αυτό το ξέρει και ο Φρόιντ. Και μιλούσε για το θάνατο του αρκισμού, το δευτερογενό του αρκισμού, σπαγίδα. Σαν διέξοδο. Το πρωτογενή είναι το παιδάκι, είναι φυσιολογικό. Ο δευτερογενή σου. Κάποιο να μα ανοίξει τα μάτια. Το χρειάζεται. Και μετά, όταν τα αγαπήσει κανεί όλο αυτό, δεν χρειάζεται βοήθεια πολλού. Θα πλάξει. Ποιο ήταν ο πνευματικό του Ιωάννη του Δαμασκηνού, ποιο ήταν ο πνευματικό του Αγίου Μάξου, νομολογείται. Ποιο ήταν ο πνευματικό του Γοργόνα του Παλαμά, μετά τα νιάτα τα πρώτα του. Ποιο ήταν ο πνευματικό του πατρό Παϊσίου, του πατρό Παφυλάξου. Ο τρίπο είχε τον πατέρα. Τον πατέρα Τίχωνα. Πάω από μια φορά μου λέγε τώρα από αυτό που ερχόμασταν τραγώντα από τα βίβλια τη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι παπαδιά για τον Τίχωνα, παπατίχωνα. Αυτό πήγαν και τον κλέψανε μια φορά. Τον μαδίσανε, τα πήραν όλα. Κάτι ληστές εκεί πέρα. Πήγε αυτό στα χωραφάκια του εκεί. Τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα. Και όταν τα πήραν όλα, γύρισε αυτό, δεν βρήκε τίποτα. Άδεια καλύβα μέσα. Πω πολύ. Πήγε μέσα και συνέχισε να ζει όπως μπορούσε. Ξαφνικά έρχεται ένας αστυνομικός. Του λέει: Πάτερ, λέει, εδώ σε κλέψαν. Τα πήραν όλα. Λέει, βρήκαμε τους κλέφτες, λέει. Έλα, λέει, στο τμήμα να κάνεις καταγγελία. Τι να κάνω, λέει. Καταγγελία. Γιατί καταγγελία να κάνω, εγώ του συγχωρώ. λέει ο αστυνομικός, τι συγχωρείς και τέτοια, αυτή είναι παράνομη. Είναι κλέφτες, μόνο και αν και άλλες κλοπές. Ναι, λέει, εγώ δεν θέλω να σου κάνω καταγγελία. Λέει, θα αρχίσει να κάνεις στο τμήμα καταγγελία. Πρόσεχε, λέει. Είναι αυτό. Τον παίρνει λοιπόν τον καημένο του παππού, τον πάει στο τμήμα. Μετά από γυρίο γυρίζει, λέει, το λέει αυτό που δεν πάει. Γυρίζει και λέει, πω, λέει, οι άνθρωποι αυτοί παρήγοι είναι, δεν ξέρω να πω συγγνώμη και που ευλόγησαν. Η αστυνομική, γι' αυτόν έχει λήξει το θέμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όλα αυτά είναι συμπεριφορά ερωτευμένου, μεθυσμένου. Δεν είναι συμπεριφορά ανοήτου. Εμείς μεθάμε με τη φιλαυτία μας, μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Όχι, ρε, τι έλεγα εγώ. Βρήκα την ευκαιρία. Τι? Βρήκα την ευκαιρία. Ναι, είναι κατάσταση ανθρώπου ο οποίος έχει χάσει το ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός λέει, ο Αριστοτέλης πάλι, ότι ο άνθρωπος είναι κακός. Και ο Αυγουστίνος τον ακολουθούσε. Η φύση γίνεται κακή. Άρα πρέπει τον άνθρωπο να αρπάξεις. Γι' αυτό και ο Αυγουστίνος πίστευε στην αιώνια κόλαση. Και όταν κανείς έλεγε αυτά που λέω εγώ, τους κορόιδευε αυτού, τους έλεγε ελεήμονες, μιζερικόρντες. Ξανά ήταν οι ελεήμονες τώρα. Αυτοί που μιλάγαν έτσι. Όπως εγώ. Είναι συμπεριφορά όμως του Θεού του ίδιου αυτή. Δεν εξηγείται αλλιώς το να πας στο πνευματικό και να εξομολογήσεις το ίδιο πράγμα για 30 χρόνια και πάντα πέσει χωρίς την ευχή. Δεν εξηγείται. Καταραίει κάθε ηθική εδώ. Η ηθική έχει την ανταπόδοση μέσα μας. Τον έπαινω και τον ψώγω. Πάλι ο Αριστοτέλης. Φτάζω λεφτά. Τι μου είπες την περασμένη φορά? Ότι έκανα εκείνο. Και τώρα τι μου λες? Ότι ξανά έκανα εκείνο. Και μου το έπεσε πολλές φορές ακόμα. 4.000. Καταλάβατε και το γεγονός ότι με όλα αυτά το βάπτισμα συνεχίζει να ισχύει και σε φεύγεις ελαφρωμένος από το πνευματικό. Γιατί η εξομολόγηση είναι μέγα ψυχοθεραπευτικό γεγονός, ξέρετε. Είναι επαναφορά σε μια κατάσταση στην οποία οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Θεό που μας φέρνει. Με την εξομολόγηση, την απλή εξομολόγηση, ένα απλό παπά. Άνεση. Αυτό το πράγμα για να το κάνει ο Θεός, σημαίνει ότι είναι loser. Ναι ή όχι. Αν τόσο να έχεις ένα boyfriend που με κοιτάς και να σου πει εγώ σε απάτησα χτες.
κοίταξε. Την αρχή λιγάκι, σου μου και είπα. Α! Και να έρθει μετά από τρεις μέρες, ενώ ο γονιπετή σου είπε, τέρμα. Και να σου πει, ναι, αλλά υπήρξε και μια άλλη περίπτωση που δεν μπορεί να περάσει έτσι. Πόσες φορές θα το πεις του, αν συνεχίσεις να του λες, σαν το Σαγόπουλο, συνεφούλα, συνεφούλα κλπ. Να γυρίσει σου ζητώ και αστρίγει και τριγύρω μου όποιον θέλεις κάθε βράδυ. Αυτό είναι μια κατάσταση υπερβατική μετά. Ο άνθρωπος είναι σε άλλο πλανήτη και έχει πετύχει την τελεία αγάπη. Για σεξόγους δεν το εννοούσε αυτό. Αν του λέγει άσπα, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοια, έχει φύγει από το παράθυρο. Αλλά στο τραγούδι ακούγεται ωραία. Κυρίως γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε απολελειμμένοι και συγχωρεμένοι. Όλοι σας έρχονται. Ειδικά δηλαδή καταλήγουμε σε ένα διέξοδο. Τα ερωτήματα αυτά έχουν απαντηθεί. Εκ Θεού έχουν απαντηθεί. Δεν μας άφησε το σκοτάδι. Έτσι. Και υπάρχει μια δίωδος. Ένας δρόμος. Τον οποίο τον παίρνουμε. Σας είπα, δεν είναι αυτονόητο όλα αυτά. Κανένας από αυτούς που μιλάνε για αυτά δεν τα βρήκε εύκολα. Ακόμα και αν λέγονται εύκολα, ό,τι έχει αποκτηθεί και υπάρχει πνευματικά ως απόκτημα, με πολύ κόπο και με αγώνα που δεν φαίνεται έξω, αυτός ο αγώνας είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, γιατί είναι σαν το εμβόλιο. Να, το ξαναπώ τώρα αυτό και αμέσως γίνονται εμβολιαστές. Να, αλλά πάλι για το εμβόλιο μιλάει αυτός. Λοιπόν, το εμβόλιο δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για σένα. Μπορεί, όποιο εμβόλιο. Και της λαράς και του κοκκίτη και του γρήπης, να τα πούμε όλα, το εμβόλιο είναι για μένα. Εγώ να το κάνω, βέβαια. Δεν μπορεί να εμβολιαστεί ο διπλανός και να πω, προστατευμένος. Δεν είσαι προστατευμένος. Σας είπα, προσωπικά με ενοχλεί. Πώς καταφέρουμε να βγάλουμε από όλο το μεγαλοφιές πράγμα του Θεού μες στην ιστορία, μια τέλεια σούπα ανοησίας, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό. Όχι, δεν θα γινόταν, αναμενόμενο ήταν. Ο άνθρωπος αυτό το κάνει μόνο τα μεγάλα πράγματα. Δεν υπάρχει μεγάλο γεγονός που να μην ρεζιλεύτηκε από κάποιους. Αλλά γιατί να είναι μόνη πραγματικότητα αυτή. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί εμείς οι ίδιοι αντί να βοηθιόμαστε με αυτή την κατάσταση να έχουμε αδιέξοδο και να ερχόμαστε τώρα. Μου θυμίζει όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Μια εμπειρία που είχα στο σπίτι ενός πολύ μεγάλου φιλοσόφου, πραγματικά μεγάλος, ο Μαλεβίτης ο Χρήστος, για τον 20ο αιώνα, μέσα από τους σημαντικότερους Έλληνες φιλοσόφους, ο οποίος δεν είχε πανεπιστημιακά έδρα να καταλάβει, αλλά είχε τεράστια αγάπη για τη φιλοσοφία και ήταν φιλόσοφος μέσα στο είναι το ίδιο. Με τιμούσε με τη φιλία του και εγώ με τη μαθητεία μου. Έτσι. Λοιπόν, και πήγαινα στο σπίτι του συχνά, γίνεται ως νεαρός φοιτητής. Λοιπόν, στο οποίο το σπίτι του, θέλω να συγχωρέσει, καημένος έφυγε σχετικά νωρίς από ένα καρκίνο στο σηκώτη. Και η πολύ πολύ καλή σύζυγός του, η Βασιλική, δεν είναι και αυτή στη ζωή. Μας άφησε όμως μερικά θαυμάσια πράγματα. Ο Μαλεβίτης δεν μπήκε μέσα στην εκκλησία συνειδητά, αλλά έγραψα κάποτε, μου ζήτησα να γράψω γι' αυτό, σε ένα αφιέρωμα, και έγραψα. Ήταν αυτός που κράτησε ψηλά τη σοβαρότητα της θεολογικής αφιέρωσης, επειδή θεωρούσε πολύ υψηλή τη θεολογία. Και αυτό που έβλεπε γύρω του δεν τον έπειθε, καταλαβαίνετε. Έμεινε συνεχώς στα όρια, θαύμαζε βαθύτατα τα θεολογικά επιτεύγματα, είχε μεταφράσει και μεγάλους θεολόγους όπως ο Τίλι. Αλλά ο ίδιος είχε μια επιφύλαξη ότι φοβότανε το χάος αυτό από το οποίο έπρεπε από επισκόπους, από παπάδες κλπ. Φαντάζομαι ότι δεν με πρόλαβε
Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω τι θα έλεγε όταν μπήκα στην Ιεροσύνη, αλλά μετά έμαθα τη Χάρκη που μπήκα. Αλλά δηλαδή το θεωρώ επικίνδυνο αυτό. Λοιπόν, τώρα γιατί θέλω όλα αυτά. Για το γιο του. Είχε ένα μικρό αγόρι. Δεν ξέρω, είχε παντρευτεί μεγάλο. Εμείς το ξέρω. Για το επάγγελμα. Άμπρα. Λοιπόν, για τους δεν το ξέρουμε. Μια φορά λοιπόν, ο μικρός, ήταν 9-10 χρονών, αν ήταν τότε. Πήγαινα εγώ στο σπίτι μου, λέει Νίκο, Νίκο, έχω να σου πω κάτι. Γίναμε φίλες, τα λέγαμε. Συγγνώμη. Στο σπίτι του σύγχναζαν κάτι μαϊκοί φιλόσοφοι, συγγραφείς, ήταν χαμός. Κάθε βράδυ είχαν πάρτισα κι αυτό. Με τις καλύτερα ονόματα της αυτής. Μαζευόταν και ποιος δεν πήγαινε. Και ο μικρός λοιπόν παρέει εκεί, κάπου είχε ζαλιστεί. Και μου λέει, να σε ρωτήσω, μου λέει κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω, ναι, τι. Λέει, χρειάζονται πολλές σπουδές για να γίνει κανείς λαχιοπόλης. Λαχιοπόλης. Ο μικρός θέλει να γίνει λαχιοπόλης, έβλεπε. Αυτό και σφούνταν πολύ σπουδαίο. Μπαστάς και τα λαχεία. Πα. Και θα γίνει λαχιοπόλης. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν τον ξανασυνάντησα έκτοτε. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι ότι αυτό κάνουμε ακριβώς και εμείς τώρα. Ενώ έχεις το φιλόσοφο μου, έχεις αυτό το που έχεις στα χέρια σου, σηκώσεις το χέρι και ρωτάς, μπορώ να, ξέρω εγώ, πέστε τώρα, να ακούσω τράπα, ας πούμε. Πάνε να ακούσεις τράπα. 40 ώρες το 24 ώρο. Ποιος νοιάζεται. Μια φορά πήγα στον πατέρα Πορφύριο και ήταν ένας εκεί τύπος. Γιατί πήγαινα συχνά μετά από ένα εκεί πέρα, όταν μου την έδωσε και είπα, δεν μπορούσα να είχα κολλήσει εκεί. Και είδα πολλά. Ένας λοιπόν μια φορά έρχεται και λέει, και αυτό το έχω πει. Τι πρόβλημα έχεις εσύ, του λέει, εγώ λέει καπνίζω. Πόσα καπνίζετε, 3, 4, να καπνίσετε ή 6. Τα χάσε αυτός. Αυτό ακριβώς παθαίνουμε κι εμείς. Μένουμε σε αυτό το οποίο ουσιαστικά έτσι. Εντάξει, ανθρώπινα σήματα, ξέρω εγώ τι είναι, σε σχέση με αυτό την τεράστια οπτική που σου ανοίγει όλο αυτό το πράγμα και η οποία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μετά κάνεις ό,τι θες. Αυτό που είπε ο Αυγουστίνος ήταν σωστό. Αγάπα και κάνε ό,τι θες. Ενώ σε αγαπά το Θεό. Μετά κάνεις πολλά πράγματα, αλλά βγαίνει ακριβώς. Είναι σαν να έχεις ένα μηχάνημα που βγάζει, ξέρω εγώ, καλά πράγματα. Μετά. Αυτό είναι η θεολογία. Η θεολογία περιβάλλει, ρίχνει όλα τα άχρηστα μέσα και τα άχυρα και τα καλά και τα στραβά όλα και βγαίνουν ένα ωραίο πράγμα στο τέλος. Κατάλαβε. Για παραδόξως βγαίνει κάτι πολύ όμορφο στο τέλος. Δεν έχει σημασία τι θα ρίξει μέσα. Σημασία έχει το μηχάνημα, είναι υγιές. Βγάζει ωραία πράγματα. Και έτσι είσαι και άνθρωπος του Θεού, αλλά και πολύ ζωντανός άνθρωπος. Δηλαδή είσαι ένας πραγματικός. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Είναι human priest. Το έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση του Άγγλου. Και μου το έλεγε μετά από χρόνια, human priest. Am I, λέει, human priest. Τα συναντηθήκαμε μετά από χρόνια. Να σας πω, λέει, τι κάνω, λέει, για να μου πείτε. Γιατί είναι πραγματικός άνθρωπος ο Χριστός. Πολύ μελάνη χύθηκε και αίμα χύθηκε για αυτό το πράγμα. Τελειώσαν οι ερωτήσεις. Να σας κάνω μερικές ακόμα. Αφήνουμε και καμιά για αύριο. Καλά, δεν έκανε μια μικρή. Μικρή όμως. Εγώ είχα μια επίσης κατά νου. Την καλύτερη επιζώ θα απαντήσω. Το θέμα είναι ότι για να τα προσεγγίσουμε πραγματικά όλα αυτά, πρέπει να ξεφύγουμε από ένα πνεύμα που υπάρχει υποκρισία. Γιατί είσαι υποκριτής, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έχει ανάγκη να είσαι υποκριτής. Όχι, άλλο θέλω να πω. Τι να πεις. Ότι. Εμένα άρα, μόνο η δική μου υποκρισία με βασανίζει, κανένα άλλο. Αλήθεια το λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι σπαραγμένοι είναι, δεν είναι υποκριτές. Ναι, απλά τον λυπάσαι τον άλλο. Πονεμένοι είναι. Πώς έλεγε ο πατήρ Ανανίας, δυσκολεμένοι, μάλλον τύπου. Δυσκολεμένοι. Δυσκολεμένοι άνθρωποι είναι σήμερα. Και όταν κάποιος κάνει αυτά είναι υποκρίνεται και να φτιάχνει ένα ψευδί αυτό ακόμα, πόνο έχει μέσα του. Ουσιαστικά, πάμε τον λυπάσαι παρά τον. Τέλος πάντων, πες το ρώτο. Νοκάουτ.
Το ερώτημα. Το ερώτημα νομίζω θα ήταν αν η πραγματική πίστη θα έχει μετά ως αποτέλεσμα μια αλλαγή στη συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό που είχατε πει στην αρχή, η μία στάση που είναι το όχι, 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 η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα από το να ανοίξεις το παράθυρο. Αλλά πώς πετυχαίνεις να ανοίξεις το παράθυρο όταν, για παράδειγμα, μπαίνεις σε έναν ναό που είναι όλοι ντυμένοι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, που προκρίνεται να ντύσιμο, υπάρχουν περίεργα βλέμματα αν δεν ακολουθηθεί. Καθώς πρεπισμός. Καθώς πρεπισμός, ναι. Τι πράγμα τα βλέμματα αυτά, εσένα, δεν κατάλαβε. Δηλαδή, πας σε ένα τρελοκομείο, θα σε κοιτάνε καλύτερα. Όχι. Λοιπόν, ανθρώπινο και το ένα, ανθρώπινο και το άλλο είναι. Δηλαδή, πρέπει να σε κοιτάνε κάπως έτσι, για να είσαι παρόνιος εκεί. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Σας είπα, η συμπεριφορά του πιστού, η συμπεριφορά ενός ερωτευμένου, είναι αλόγιστη συμπεριφορά. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που τα εξοραίζει, παραδόξως, όλα αυτά. Τα λέω καλά. Φανταστείτε ένα παπά, ο οποίος έβλεπε τα πράγματα έτσι. Και έβγαινε έξω να πει «Ειρήνη και ρηφτούνα», πήγαινε πάλι μέσα. Εκείνος ο υποκρίταρος, αμ' εκείνη απέναντι, που την ξέρω κιόλας, και η οποία έχει κάνει και εκείνο και εκείνο και εκείνο, αλλά βλέπεις ο καημένος ο παπάς, όντας ερωτευμένος, και έχοντας ήδη τεράστια ευγνωμοσύνη αυτό που ζει, βγαίνει έξω και λέει «Ειρήνη, πας» και δεν έχει σημασία. Σε αυτά τα οποία είναι, αν τα πάρεις καταφανώς, έλα, δεν σε βλέπει ο Θεός έτσι, εσύ γιατί δεν τους βλέπεις άλλους έτσι. Άσε εκεί πέρα να μπάτε σκυλιά λέστε να είναι τα πράγματα. Τώρα εγώ ζω στον ακαδημαϊκό χώρο, εκεί να δείτε. Τρελοκομείο, υποκρισία, φθόνος, ζούρλα, τα υπονομεύσεις, τα τέλεια, δεν τελειώνει ποτέ. Οι λύσεις είναι δύο. Μία είναι πας στο κέντρο της σχολής και βάζεις μια μπόμπα και σου λέει όλους τον Και η δεύτερη λύση είναι να κάνεις αυτό που κάνει ο Θεός. Πώς το λέει. Άφετες να αυξάνει. Σα γίνει, δεν λέει, την εκκλησία. Και στα έσχατα θα έρθουν οι άγγελοι και θα κάνουν την επιλογή. Εσύ γιατί κάνεις από τώρα την επιλογή. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά επιμένεις ότι πρέπει να την κάνει ο Θεός την επιλογή αυτή για σένα, ειδικά στον χώρο που βρίσκεσαι. Γιατί εσύ, δεν είναι, σε κάτι άλλο, ξεχωριστό, με αυτούς θα είσαι, τους υποκριτές, τους πίσους, τους δείξους, ναι, αλλά ο Θεός γιατί είναι με σένα που είσαι τέτοιος και μόνος αυτούς που είναι επίσης είναι τέτοιοι. Συμπαθεί, τον καταλαβαίνω με τον Θεό, γι' αυτό και έχουμε τέτοιου είδους. Και όσοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά, συνάδελφοί μου ή όχι, πάνε και παράγουν ένα φθηνό κριτικό μες στην εκκλησία, κακοημένος ο Μακαρίτης, πώς τον έγανε, ο πατήρ Μωυσής, ο Ιωρίτης, το έλεγε θεολογία της γκρίνιας. Ναι, μπορεί να γκρίνιας και έχει πάντα. Τώρα, τι θα σας θέλω όλα αυτά, σαν να τα αντίθετα. Ναι, αλλά θα σας λέμε για τη θεολογία της γκρίνιας. Το αντίθετο από αυτό είναι η θεολογία της γκρίνιας. Έχω μερικούς θαυμάσιους φίλους που τους αγαπώ πάρα πολύ και στην Αθήνα. Είναι κάποιοι, οι οποίοι γκρινιάζουν συνεχώς για όλα. Το να γκρινιάζει συνεχώς για όλα. Είναι τρομακτική ευθύνη. Δηλαδή θα δώσεις λόγους στο Θεό εσύ για το παραμικρό πόσα γκρίνιαξες. Και τους λέω, τους αγαπώ πολύ. Νομίζω και αυτοί. Με φοβούνται λίγο αλλά με αγαπούν. Λέω, τους λέω και μιλάω συχνά μαζί τους και είναι και γνωστοί πολύ. Βρε παιδάκι μου, ξέχνα και τίποτα. Παράβλεψε και τίποτα. Άστο στην άκρη. Τι θα πει αυτό. Κοίταξε. Δώσε ένα όραμα. Δώσε ένα άνοιγμα. Είναι πιο καλή παιδευτική πράξη αυτή. Δεν ξέρω τι λέτε πάτε. Νομίζω. Από το να κάνει συνέχεια κριτική. Γιατί. Μα η νευροψυχολογία. Ξέρετε, έχουν γίνει φοβερές δουλειές στα εργαστήρια. Εγώ έχω αγάπη μεγάλη στην νευροψυχολογία. Τελευταία χρόνια μάλιστα φουλ. Και βλέπεις. Μόλις αρχίσει η πιο πολιτισμένη από τις συζητήσεις, όπου εκφράζεις τον άλλο, είναι και δύο στο μόνιτορ, έτσι, και ο εγκέφαλος αμέσως φαίνεται. Και λέει ο ένας τον άλλο. Ναι, σας εκτιμώ βαθύτατα, αλλά διαφωνώ με εκείνο. Αμέσως, βλέπεις να χρωματίζεται η περιοχή, αμέσως, της εχθρότητας, παπ, του συναισθήματος αμέσως.
Δεν το λέει, είναι καλλιεργημένος, ιδίως οι Άγγλοι. Όσο πιο πολύ τους στήσεις, τόσο πιο πολύ θα σε επενέσουν, αλλά θα σε... στο τέλος θα είναι θάνατος, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Θα σου πει, είναι εξαίσια αυτά που λέτε. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων που διορθώνετε τις απόψεις μου. Και πάνω να σας το πω, από εκείνο το συνάδελφό σας, βεβαίως είστε πολύ λιγότερος, εκείνος είναι πολύ πιο σημαντικός από εσάς και με έχει ακόμα πιο πολύ βοηθήσει, για να μην πω ότι εκείνος με βοήθησε κυρίως, σε ένας έχει πεθάνει εντελώς. Αλλά απ' έξω είναι εξαίσιο και σε καλή και για μπύρες μετά. Είναι το English dignity αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Εμένα το εγώ το απολαμβάνω. Δηλαδή, να προσβάλλεις έναν Άγγλο είναι εξαίσιο. Δηλαδή, έχει μεγάλη πλάκα το πώς θα τη δρά. Είναι μια ολόκληρη κατασκευή. Και όταν παίζει μαζί με αυτό, είναι σε διασκέδαση. Ελπίζω να μην είναι μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι καλύτερα αυτό και δεν είναι και κάτι άλλο σαν το Ράφα που τον έχω στην Βούκα πια. Πας το παραξηλώσει πια. Παραξηλώσει σε δύσκολες εποχές. Και ζουλού να είσαι. Πρέπει από την παράδοση του ζουλού να βρεις πράγματα που είναι αξιολόγια να πας μπροστά. Όχι να μου λες ότι κοίταξε. Δεν είναι μόνο τη σήκουσα χάλια. Αλλά και ο παππούς σου ήταν χάλια δυο φορές. Και ο προπάππος σου τρεις. Και γενικώς για 10 γενιές είσαι στα μαύρα τα χάλια. Είναι η συνταγή της εθνικής κατάθλιψης στην οποία βρισκόμαστε. Αν παρόδο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και δεχόμαστε τα πάντα. Μου έλεγε προχθές η Φιλνάδος η Κορνάλ ότι έγινε μια αφιέρωμα στα νέα, που δεν ξέρω πού. Κάποιοι Έλληνες διανοούμενοι, οι οποίοι πάσχουν από βαθύ σύμπλεγμα κατωτερότητας, γιατί δεν έχουν λύσει τα προβλήματα της ιστορικής του ταυτότητας καθόλου, και για άλλους λόγους, πιάσαν να κουβεντιάζουν για τη σύγχρονη κριτική. Που γίνεται σε διάφορα πράγματα. Ειδικά από Γάλλους στοχαστές, οι οποίοι είναι στην κορυφή αυτού του ρεύματος. Και ευτυχώς προσωπικά θεωρώ μεγάλη ευλογία ότι σπούδασα χρόνια στη Γαλλία και πήρα κάτι από αυτό το πνεύμα του να βλέπετε τα πράγματα στην πραγματικότητά τους. Από τον Αρμπέ Καμί, έτσι το διάβαζα χθες τον επαναστατημένο άνθρωπο. Θα τα πούμε όμως αύριο. Το διάβασα όλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα φοβερό πράγμα. Τι κρίση βαθύτατη στο αδιέξοδο της Ευρώπης. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό αδιέξοδο. Κανένα. Παίρνει από τον Αλμπέρ Καμί μέχρι τον Ρεμί Μπραγκ και τον ξέρει αυτόν τον Μελμπέκ. Πα. Όλοι αυτοί είναι δεξιοί, ξέρω εγώ, συντηρητικοί. Εδώ είναι βέβαιοι. Δεν είναι, Γιώργο, ότι τα πάντα είναι εξαίσια. Ο κρατών λόγος δηλαδή δεν βλέπει κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που βλέπει είναι αυτό που λέει ο Ράμφος. Πώς θα κόψουμε δρόμο για να φτάσουμε. Και έλεγα προχθές στη φιλενάδα σου, πιάσε και διάβασε τον Καμί, απ' την άλλη, στο L'Homme Révolté, τον απαλλαστημένο άνθρωπο, ένα βιβλίο του 51, και πιάσε και διάβασε και τον Ράμφο δίπλα. Αισθάνεσαι ότι εκεί στην ονειότητα ο Ράμφο, ο Καμίθ, τον πας στο Ράμφο, ο Πανάει έτσι συνέχεια, να μην χαστούκια. Βρε, δεν βλέπεις τι έχει γίνει. Τι προβλήματα έχουμε αυτά, άμα δεν τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά, δεν πάμε παραπέρα. Μια ερώτηση να κάνω για τα κορίτσια, γιατί τα κορίτσια μίλησαν πολύ λίγο, μία τελευταία, έτσι αν θέλω να πούν κάτι. Ναι. Τα κορίτσια μίλησαν. Εσύ είσαι φεμινιστής. Οι γυναίκες δεν μιλάνε, γιατί. Γιατί. Ναι, υπάρχει λόγος ειδικός. Το ότι είναι ότι τη δίνουν τις απαντήσεις μόνες τους. Δεν σκέφτονται. Και βγάζουν κάτι συμπεράσματα, όχι πάντοτε επιτυχημένα, αλλά πάντοτε πολύ απρόσμενα. Απρόσμενα. Ελένη. Έχω μια ερώτηση, είναι λίγο άσχετη όμως με τα υπόλοιπα. Από την Κύπρο, είσαι. Ναι, από την Κύπρο. Η ερώτηση μου είναι αν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ανδρών. Κύπριας και Αθηναία. Αυτό θα σας απαντηθεί. Ναι, έχει απαντηθεί. Μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν μπορεί να υπάρξει φιλία. Εγώ θα το θέσω αλλιώς. Αν τυχόν δεν υπάρξει τέτοια φιλία. Σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός δεν στεριώνει. Ναι. Okay.
Εγώ μάλιστα νομίζω ότι είναι η ιδεώδης φιλία αυτή που μπορεί να υπάρξει, να ξέρετε. Αν γίνει, αν επιτευχθεί. Εγώ πάντως δεν γνωρίζω το γάρι που να έχει μια έτσι ανεκτή ζωή κοινή που να μην έχουν φιλία. Και γι' αυτό και λέμε ότι τα ζευγάρια όλα πρέπει να είναι διαφορετικά μεταξύ. Αν είναι ίδια. Τρομακτική η πλήξη. Σκέψου το. Λες ναι και λέει και άλλος να. Λες όχι. Όχι. Δεν μαθαίνεις τίποτα καταρχήν. Τι ωραία που συμφωνούμε σε όλα. Δεν έχει ποτέ. Όλα τέλεια. Πάντα. Συνέχεια. Εγώ. Δεν λέω να συμφωνούμε. Σα ίσα. Αν συμφωνήσει με τον άλλον, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή το έχει επιβληθεί, ή σου έχει επιβληθεί εντελώς. Θα υπάρξουν οπωσδήποτε διαφορές και αυτές οι διαφορές μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο δυνητικά. Μιλάμε τώρα φιλίας. Απολύτως λοιπόν λέω, όχι αυτό ότι δεν υπάρχει, ότι είναι ο έρωτας. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι μια, ουσιαστικά είναι μια βαθιά φιλία, αν είναι κάτι σοβαρό. Αλλιώς, οποιοσδήποτε άνδρας υγιής, οποιαδήποτε γυναίκα υγιής, δεν είναι. Πάνω συμπάρξουν για λίγο. Ιδίως αν είναι ευηδής και οι δύο. Απλώς πάντα αυτό εννοείται στο πλαίσιο του γάμου. Εκτός του πλαίσιου, δηλαδή χωρίς κάποιο ερωτικό υποβάθρο, νομίζω ότι εννοεί και η Ελένη. Ας πούμε σε... Ναι, αυτό. Δεν κατάλαβα. Ενώ αν δεν υπάρχει ένα ερωτικό υπόβαθρο μεταξύ των δύο, δηλαδή... Και γιατί δεν υπάρχει ερωτικό υπόβαθρο, ο έρωτας είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ό,τι νομίζετε. Ναι, αλλά το ξέρει και ο Φρόιντ. Μια φιλία μπορεί να μην εξελιχθεί σε έρωτα και σε γάμο. Δηλαδή μπορεί να μείνει μια φιλία... Και ποιος είπε ότι κάθε έρωτα εξελίχθηκε σε γάμο και σε αυτό. Ναι. καταρχήν ο έρωτας. Ναι. Σαν κατάσταση. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Ότι φτάνουμε στο γάμο με κάποιον έτσι παρεξελόνος, κατά εξαίρεση. Και αυτό σημαίνει ότι εκεί δούλεψε λίγο περισσότερο το πράγμα. Έτσι και πιο αποκλειστικά. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι άπαξ και κανείς παντρευτεί το θέμα έρωτας έχει κλείσει. Ίσα-ίσα, στην πραγματικότητα, μέσα από μια υγιή σχέση περνάει μια κατάσταση η οποία είναι πολύ ευρύτερη από τη συγκεκριμένη σχέση. Mm-hmm. Εντάξει, απλά δεν είναι οπωσδήποτε αυτό που λέτε έρωτας, δεν είναι οπωσδήποτε εκτιτικός ή χρηστικός πάντοτε. Αυτό είναι όλο αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Εμείς τον μπερδεύουμε τον έρωτα με την κτητικότητα και τη χρηστικότητα, την άμεση. Καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί το διαδίκτυο σήμερα αυτό τον έρωτα σου λέει ότι υπάρχει μόνο. Δεν θα κάνουμε τώρα. Ο Πλάτωνας ήξερε κι άλλο. Με άλλη μορφή. Και όχι μόνο ο Πλάτωνας, και ο Απόστολος Παύλος ήξερε κι άλλη μορφή. Και πολλοί άνθρωποι και ο παππούς μου ήξερε άλλη μορφή. Πραγματικά όταν κατακλείζεται κανείς από μια πολύ συγκεκριμένη οικονοποιία. Αυτό είναι εις βάρος της φαντασίας. Από τη φαντασία, η λήψη φαντασία σκοτώνει τον έρωτα. Σήμερα καταστρέφει τη φαντασία, τελώς. Αυτό κάνει η πορνογραφία, εν παρόδων, καταστρέφει τη φαντασία. Αυτό και οδηγεί δυνάμει σε ερωτική ανικανότητα. Εντάξει, λέμε. Έχω μείνει. Γενικώς. Έχω μείνει, λέω, ακούω. Το κακό με την πορνογραφία δεν είναι ότι είναι κακό. Με την έννοια ότι είναι κακό. Κακό. Γιατί είναι κακό όμως? Γιατί δεν είναι φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση. Καταλάβατε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που όταν μπαίνεις σε ένα porn site, ας πούμε, και βλέπεις, δεν είναι η πραγματικότητα του ανθρώπινου έρωτα. Και αυτοί που το ασκούν ως μη πραγματικότητα του ανθρώπινου έρωτα και δεν είναι καθόλου σε κατάσταση ερωτική οι ίδιοι. Όμως τι είναι, τι αυτό το πράγμα. Είναι μια κατανάλωση του έρωτα για οικονομικούς λόγους ή για λόγους εμπάθειας, αλλά σε νευρολογικό επίπεδο, εδώ είναι το δράμα, αναπαράγει καταστάσεις του αυθεντικού έρωτα, και εδώ έχουν φοβερά πειράματα, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει τη διαδικασία του αυθεντικού έρωτα. Η πορνογραφία μετά από λίγο. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε άλλα. Δηλαδή ένα ζευγάρι, ακόμα και για να κάνει έρωτα, ναι, αν τροφοδοτηθεί με την πορνογραφία, θα πάψει να λειτουργεί και ο ερωτισμός ακόμα.
θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια αυτοματοποιημένη, μηχανική, αντανακλαστική, ας πούμε, καθαρά αυτή κλπ. Δεν θα έχει χώρο για τη φαντασία και την επινόηση του άλλου. Η επινόηση του άλλου. Τώρα θα κάνω sex coach, αλλά... Αυτό είναι ο άνθρωπος όμως. Σε αντιπαράθεση προς το ζώο. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος είναι η δημιουργική του φαντασία. Είναι οντολογικό γεγονός η φαντασία στον άνθρωπο. Το ότι αποδίδεις στον άλλο πράγματα, δηλαδή, τα οποία αφορούν εσένα και αυτό, ναι, αλλά και αφορούν και τα πράγματα του κόσμου ολόκληρο. Και οτιδήποτε κάνει μια κοσμολογική αξία. Οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, έτσι και το φαγητό, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά με τη σεξουαλικότητα το πρόβλημα είναι ότι ενώ όλοι καταλαβαίνουν, όλοι, σε μια εποχή τέτοια υψηλή γαστρονομία όπω η σημερινή, όλοι καταλαβαίνουν εύκολα σχετικά ότι αν τρως κάθε μέρα σαν τον πλούσιο τη παραγωγή, κάθε μέρα είναι λαμπρό, θα αρρωστήσει. Το καταλαβαίνουν αυτό, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα στα θέματα τα σεξουαλικά, πω ισχύει ακριβώ το ίδιο. Όπως η αστρονομία, η ανθρώπινη, είναι μια παρέμβαση πάνω στη δημιουργία της και στην τροφή, έτσι δεν είναι, η οποία αφορά την ανθρωποποίησή της. Και επομένως τη διεξαγωγή μια σχέση με τον κόσμο και τον Θεό μέσω της τροφής. Ακριβώς το ίδιο σημαίνει και με τον έρωτα. Και μάλιστα εμφανώς, φανταστείτε ότι ο έρωτας έχει και ένα παραγωγική έτσι, διάσταση, η οποία είναι διόλου ευκαταφρόνια, από εκεί προερχόμαστε όλοι, ναι ή όχι. Γενικά, είναι αρκετά άρρωστη η εποχή μας. Σεξ να πάτε λίγο πέρα από τα αυτονόητα, αλλιώς θα μας καταφάνε τα αυτονόητα και θα χάσουμε το πολύτιμο. Τον τρόπο να σκεφτόμαστε έτσι. Είναι με βάση το γεγονός της ανσαρκώσεως, με βάση το γεγονός ότι ο Θεός σε όλα τα πράγματα εξάγει ένα θείο και αιώνιο και πραγματικό νόημα, το οποίο κάνει τα όντα να αληθεύουν και εμάς. Αληθεύουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστήσουμε πολύ τον πατέρα Νικόλαο για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι ωραία που το λες. Και το αντίφωνο φυσικά για τη φιλοξενία. Νομίζω μας δώσατε food for thought. Τροφή για σκέψη. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό να μπορούμε να σκεφτόμαστε διαρκώς. Όχι να σκεφτόμαστε και διαρκώς. Πάλι κατάθλιψη, εγκατάθλιψη το πάρει. Εγώ λέω να απολαμβάνουμε διαρκώς, σημαίνει να σκεφτόμαστε διαρκώς. Τι φοβερό. Εγώ λέω να απολαμβάνουμε. Έτσι λέω. Το κοινό μπορούσε να κάνει καμιά. Επειδή πάρα πολύ ζωή να σου λέει. Εσύ δεν έχεις σταματημό και τους κάνεις όλους να... Όχι, τα παιδιά ήταν... Μάθε, το κοινό. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν έχω γράψει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, γιατί έχω την εντύπωση έχω ξαναδεί εσένα. Πήγαμε σε μια προηγούμενη ζωή που λένε. Η ανόητη. Φίλες του Νίτσε ήταν. Τι πειράκι του φίλου ήταν. Αυτό είναι σύνδρομο του déjà vu, déjà vécu, déjà rencontré. Είναι σύνδρομο στο εγκεφαλικό. Από την αγάπη που έχετε στου αρχαίου Έλληνε, θα λέγαμε. Ευτυχώ που την είχα και αυτή, γιατί σε δύσκολα χρόνια ήταν μεγάλο πράγμα. Και η διαφορά τη ασκητική των αρχαίων δεν είναι από την ασκητική των αντιών μα. Κοιτάτε, η ασκητική γενικά των αρχαίων Ελλήνων έχει σαν βάση τη ένα φόβο, εύλογο φόβο, να μην συσκοτιστεί αυτό το οποίο θεωρούν την ουσία του ανθρώπου, δηλαδή ο νους. Σου βλέπει τον Πλούταρχο να λέει: Κοίταξε, έχει ωραία γυναίκα. Α, νύχτα τώρα είναι άρχισε η επαφή μαζί τη, με σβηστά τα φώτα. Για να μην θαυμάζει το κάλος της, της γυναίκας. Και μετά τη σκέφτεσαι συνεχώς και προσκοληθείς και υπέρ των δέων στη σαρκική σχέση μαζί της. Αυτό το λέει ένας Πλουταρχός που είναι πλατωνικός και στοϊκός μαζί, και μας κάνει εντύπωση γενικά οι αρχαίοι που σας τα έχω γράψει αυτά, τα έχετε δει. Έχουν με τα αφροδίσια πολύ δύσκολη σχέση.
ουδένα ωφέλησεν, λέει ο Επίκουρος παρακαλώ. Αλλά αυτόν λέει και μη έβλεψεν. Αυτό. Και να μη, εντάξει, έβλεψεν. Λοιπόν, επομένως έχουμε να κάνουμε με μια άσκηση η οποία είναι για την αυτοκυριαρχία κυρίως. Εντάξει. Στο χριστιανό η άσκηση αφορά την αγαθή χρήση των πραγμάτων, όχι την άρνηση της ανήσυχης. Α, και το γεγονός δεν έχουν μέλλον αυτά. Δεν έχουν μέλλον. Δεν έχουν μέλλον. Στον αρχαίο γενικά κόσμο το σώμα δεν έχει μέλλον. Είτε πρέπει να εξαφανιστεί στην ορφική παράδοση και να γίνουμε ελευθερωθούν, να γίνουμε καθαρισμούς κλπ. Συγκινητικά όλα αυτά βέβαια και πολύ λειτουργικά. Ή πρέπει να εξαφανιστεί μαζί με την ψυχή όπως ήταν στο Αριστοτέλειο, ας πούμε, ή στον Επίκουρο, που υπάρχουν εξαιρίες στον Επίκουρο, αλλά δεν βοήθαν σε τίποτα, εμείς οι ίδιοι έτσι προοριζόμαστε. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, το σώμα δεν θα σημαίνει τίποτα. Έτσι, όσο καλύτερα απαλλαγεί κανείς από τους πειρασμούς του σώματος, παράστηκε από τον πειρασμό της, του νου, της απόλυτης καθαρότητας που είναι ανάγκη να έχει. Εδώ σε εμάς η άσκηση αφορά το θέλημα του Θεού για τα πράγματα. Πολύ διαφορετικό αυτό. Δηλαδή αν πέσω με τα μούτρα στο νερό και πίνω νερό και βουλιάξω και σε μια λίμνη και γλου 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 πίνω, το πρόβλημα είναι ότι χάνω το νόημα του νερού, να το πω έτσι. Αν πέσω στο φαγητό με τα μούτρα, δεν κάνω τίποτα άλλο μέρα νύχτα από το βράδυ και γίνω 200 κιλά, δεν λέω τώρα τον πειρασμό μπορεί να έχει κάποιος. Άλλο είναι αυτό. Δεν αντιλαμβάνομαι το βάθος των πραγμάτων, όπως τα θέλει ο Θεός. Για μας η ασκητική, λέω εγώ, έχει ευχαριστιακό χαρακτήρα. Δοξολογικό, γιατί λαμβάνω κάτι από τον Θεό. Αλλά πάντα λειτουργεί αυτός ο διάρκος. Τα σάκτος όν σύ προσφέρομαι, έτσι δηλαδή κατά πάντα και για πάντα. Τι θες να κάνουμε αυτό που είναι τώρα. Πώς λειτουργεί αυτό κατά Θεό. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε με την ασκητική. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα που θέτουμε. Δεν θέτουμε ένα ερώτημα για την βεβηλότητα των όντων ή την αξία των όντων. Αυτό είναι ένα αρχαιοελληνικό ερώτημα. Εκεί είναι και ένα ινδουιστικό ερώτημα επίσης. Έχουν αξία τα. Έτσι. Είναι ένα νεοπλατωνικό ερώτημα στον Πλωτίνο. Τα σκουπίδια που είναι ύλη. Σχεδόν δεν υπάρχει εικόνα του ενός πια. Η διαφορά της προοπτικής είναι τεράστια δηλαδή. Στην αρχαία προοπτική εγκαταλείπω κάτι που δεν έχει νόημα. Και αν δεν πρώτο εγκαταλείψω, το κάνω τελικά όσο γίνεται πιο όμορφο. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Η ομορφιά των αγαλμάτων, βλέπετε, έλεγα καμιά φορά στους φοιτητές μου. Γιατί τα αγάλματα τα αρχαία δεν έχουν όνομα. Δεν έχουν όνομα. Είναι ο κούρος, έτσι. Είναι η κόρη. Τι είναι. Είναι το ιδεώδες. Δηλαδή ουσιαστικά είναι κάτι σκληρό για το συγκεκριμένο πλάσμα. Αυτή την κόρη, αυτόν τον κούρο, αν το συναντούσε ο γλύπτης μετά από 15 χρόνια που έχει κυλίτσα και ξέρω εγώ αυτά, θα έλεγε... Δεν είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Είναι το πώς αντανακλάστηκε η ιδέα του καγαθού, ας πούμε, δεν είναι. Για μια στιγμή, σε μια 20χρονη. Η οποία δυστυχώς στα 30 της ήδη πλέον παίξει καν δύο παιδιά. Τέρμα. Είναι σκληρό αυτό. Αλλά αυτή είναι η αρχαιοελληνική αντίληψη για τα όντα. Υπάρχει ο ιδεώδης κόσμος και εμείς εδώ. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί προετοίμασε την ενσάρκωση. Έθεσε το μέγα ερώτημα στο βιβλίο μου, το αναλύω αυτό πολύ, πολύ έτσι πιστικό για μένα αυτό. Στου Αγιοπλάτων και λοιπά και λέει φτάνει στο εν και λοιπά. Θεός ανθρώπου ομίγεται, δεν αναβγείται ο Θεός. Και αυτό είναι η τραγικότητα της αρχής. Φιλοσοφία, η γη καταραίει. Αυτό γίνεται πολιτικός φιλόσοφος. Να το μεταφέρουμε αυτό στην πολιτική. Και φτιάχνει τον πρώτο ολοκληρωτισμό της ιστορίας. Αλλά το ερώτημα που θέτει είναι τεράστιο. Επομένως θα έλεγα ότι δεν έχει. Καταλάβεις. Σε εμάς τα όντα είναι έργα του Θεού, αλλά κοιτάμε να τα δούμε. Λέει ο Παλαμάς, το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Στο σώμα θέλει να πρέπει να έχει μια πνευματική κατάσταση για να υπάρξει όμορφο, έτσι καλά. Αυτό το φέρουμε στην επιφάνεια. Πώς το φέρουμε στην επιφάνεια αυτό. Η εκλεκτικότητα αυτή και η αριστοκρατικότητα αυτή, την οποία φέρεσε τα πράγματα, αυτό λέγεται άσκηση. Ναι.
Χθες διάβασα τον ωραιότερο ορισμό στον Αλμπέρ Καμί της αριστοκρατικότητας, πάτερ. Να τον πω. Αριστοκρατικότητα, λέει, είναι το να είναι κανείς ενάρατος χωρίς να αναρωτιέται το γιατί. Υπέροχο, ε. Λοιπόν, heartbreak. Τώρα δεν μιλάω άλλο.